Ωραία, ξεκινήσαμε. Γεια σας φίλοι μου. Για να δούμε. 27 Τρίτου 2018. Ξεκινήσαμε τη live εκπομπή. Η Σοφία. Ωραία. Όπως πάντα θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας για να ξεκινήσουμε. Θα διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Έσπασε. Όχι, δεν έσπασε. Συνεχίζουμε. Αφού δεν έσπασε. Λοιπόν, κάτσε να το φτιάξουμε καλά. Εκεί. Λοιπόν. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και σήμερα. Τις Κυριακές κάνουμε διαλέξεις στο σπίτι μου, κάνουμε και τα ατομικά σεμινάρια και κάθε δεύτερη Τρίτη εδώ στο Facebook παρεούλα για να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες φίλοι μου πάνω στα θέματα που σας απασχολούν. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, στη Μαγδαληνή, στην Ελένη, στη Μαρία, στις Μαρίες. Λοιπόν, για να δούμε, θα περιμένουν να μπουν μέσα κάποια πενταριά φίλοι περίπου για να ξεκινήσουμε και το σημερινό live. Καλησπέρα Τόνια και η Σωτηρία και φυσικά στη Μαργαρίτα. Λοιπόν, να πάει ειδοποίηση στους φίλους μας. Θα κάνω ένα πρόλογο όπως κάνω πάντα, να πούμε 2-3 πραγματάκια και μετά φίλοι μου θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις, έτσι. Καλησπέρα Ρίτσα. Σε ένα λεπτό ξεκινάμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Άρια. Γεια σου Χρύσα. Θα βάλουμε και αυτό. Και όπως πάντα έχουμε τον φίλο μας, τον Κώστα από την Κρήτη, τον Δημάκη, που βοηθάει, συνεργάτης καλός. Έχουμε φτιάξει μαζί και τόσα βίντεο, έτσι, βοηθάει, συνδημιουργός. Γεια σου Χριστίνα. Για να ξεκινήσουμε και το απόψινό μας live. Λοιπόν, ξεκινάμε φίλοι μου, ωραία. Είχα γράψει στη φωτογραφία μου την προηγούμενη φορά για την πρόσθεση και την αφαίρεση. Είχα γράψει ότι με την πρόσθεση μαθαίνουμε τον πνευματικό εαυτό μας και με την αφαίρεση μαθαίνουμε το φυσικό εαυτό μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί φίλοι μου. Αυτές οι τέσσερις πράξεις αντανακλούν όπως όλα τα πράγματα στους νόμους, θα λέγαμε, του σύμπαντος. Κάθε φορά εμείς ξέρουμε ότι όσο πιο πολύ είμαστε εστιασμένοι προς τη φυσικότητα,
τόσο πιο πολύ δουλεύει σε μας η αίσθηση της αφαίρεσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας όταν δεν τον ταυτίζουμε με ορισμένα πράγματα. Ότι εγώ δεν είμαι η καρέκλα, εγώ δεν είμαι ο ουρανός, εγώ δεν είμαι το δέντρο, εγώ δεν είμαι ο Γιάννης, εγώ δεν είμαι ο Κώστας, και συνεχώς αποστασιοποιούμαστε από πολλά πράγματα, βρίσκοντας, θα λέγαμε, τον εαυτό μας, βρίσκοντας τη διαφορετικότητά μας. Ακριβώς το ανάποδο θα λέγαμε ότι γίνεται όταν εμείς προσθέτουμε, όταν εμείς ενσωματώνουμε, όταν εμείς περικλείουμε, όταν εμείς συγχωράμε τους πάντες και τα πάντα και γινόμαστε το εμείς, από το εγώ στο εμείς. Κάθε φορά που εμείς έχουμε εστιαστεί στη φυσικότητα, βιώνουμε το εγώ. Κάθε φορά που εμείς φεύγουμε από τη φυσικότητα και θα λέγαμε πάμε προς την πνευματικότητα, βιώνουμε το εμείς σαν ένα. Αυτό ακριβώς το πράγμα των πράξεων, φίλοι μου, συμβαίνει αντανακλώμενο στα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αέρας αντιπροσωπεύει την πρόσθεση και η γη αντιπροσωπεύει την αφαίρεση. Τα πυρά, η φωτιά, οι συνειδήσεις, ο δίας, οι ευφυΐες αντιπροσωπεύουν τον διαχωρισμό, τη διαίρεση. Και το νερό, σταγόνα με σταγόνα, όταν ενώνονται όλες τις σταγόνες, αντιπροσωπεύει τον πολλαπλασιασμό. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όλες αυτές οι πράξεις, οι εξισώσεις, έρχονται να παιχτούν από μας μέσα από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία έχουμε φτιαχτεί. Και φτιάχνουμε τα σώματά μας και αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε όλη αυτή την συγκίνηση τις περισσότερες φορές. Όταν εμείς γράφουμε μαθηματικά, τα λέγαμε, ή μπορούμε να νιώσουμε τον κόσμο της διαίσθησης, που είναι μαθηματικός τύπος, τα fractals, τα μαθηματικά, τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, θα λέγαμε, την ύψιστη λογική. Ο κόσμος των ανώτερων μαθηματικών είναι ύψιστη, θα λέγαμε, λογική. Είναι, θα λέγαμε, ο κοσμικός νους. Είναι, θα λέγαμε, ο δίας. Είναι, θα λέγαμε, εκείνη η φυγόκεντρος δύναμη που ξεκινάει από την πηγή και διαμορφώνει. Ο κοσμικός νους, είπαμε ότι είναι ο δίας. Διαμορφώνει όλα τα μάτριξ, όλες τις διαστάσεις. Σήμερα θα παίξουμε λίγο με τη λέξη δίας. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε όταν εμείς θέλουμε να δουλέψουμε με την πρόσθεση και να φτάσουμε στο στοιχείο του αέρα, επειδή όλοι αναπνέουμε το αέρα και ο αέρας δεν υπάρχει διαχωρισμένος από εμάς, όλοι είμαστε μέσα στον αέρα. Ο αέρας, θα λέγαμε, και είναι το στοιχείο που μόλις μπούμε μέσα, που αντιπροσωπεύεται από το τσάκρα, θα λέγαμε, της καρδιάς, βιώνουμε την ενότητα. Και από εκεί ξεκινάμε και λειτουργούμε με την κέντρο μόλο δύναμη της συνείδησης, που είναι ο Ζεύς, η ζεύξη, η ένωση, δίας και Ζεύς. Κάθε φορά εμείς λοιπόν που ασκούμε του Δία τα πυρά, τις ευφυΐες, δημιουργούμε διαστάσεις και διαχωρισμούς. Γιατί η φωτιά τι κάνει, διαλύει, διαχωρίζει τα συστατικά, σπάει τη σύνθεση, για μια καινούργια ανακύκλωση. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι, θα λέγαμε, στο τρίτο τσάκρα μας, που κυριεύει το στοιχείο της φωτιάς, εκείνη η θέληση, οι ευφυΐες, ο εγωισμός μας, μας κάνει να μπορούμε να διαχωρίζουμε τα πράγματα σε γεγονότα. Ενώ είναι μία η ροή, ενώ είναι ένα συνεχές γεγονός. Εμείς κάνουμε εστίαση πάντοτε και διαχωρίζουμε τα πράγματα, τα κατηγοριοποιούμε, διαχωρίζουμε το σύμπαν, διαχωρίζουμε τα πάντα. Γιατί έχουμε αυτή την ευφυΐα μέσα μας, να μπορούμε να έχουμε την ατομικότητα, να δημιουργούμε εμείς μέσα στο συνεχές, τη συνεχές ροή, τη συνεχή ροή, αυτό που λέμε εμείς γεγονός. Δηλαδή τι, το εστιακό σημείο που μας απασχολεί. Και να κόβουμε τη ροή σε τμήματα και να λέμε γεγονότα, γεγονότα, γεγονότα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν, γιατί για μας υπάρχει μια ερμηνεία διαφορετική.
από άλλο σημείο της ροής που δεν μας ενδιαφέρει. Και όταν φτάσουμε στον πολλαπλασιασμό, έρχομαστε στο νερό, στο συναίσθημα, που βλέπουμε ότι έχουμε αυτό το χάρισμα να ζούμε τις εξισώσεις, τις συμπαντικές, μέσα από τη συγκίνηση. Και αυτή η συγκίνηση μας πολλαπλασιάζει την ένταση. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη γρήγορη εξέλιξη, ειδικά σε αυτόν τον πλανήτη που είναι από νερό. Και όσους πλανήτες είναι από νερό και έχουν πολύ το στοιχείο του νερού και τα σώματά μας έχουν το στοιχείο του νερού, δουλεύουμε πολύ με τη συγκίνηση. Το ζούμε στο πετσί μας, το παίρνουμε 100% γιατί πολλαπλασιάζεται η ενέργεια. Και φυσικά έχουμε το στοιχείο της γης που είναι η αφαίρεση. Που εδώ πέρα ζούμε όλοι διαχωρισμένοι, κομμάτια, 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 ο ένας από τον άλλον. Γιατί εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση και διαχωριστικότητα. Οι τέσσερις όμως πράξεις αυτές αντανακλάνε στα τέσσερα σημεία και στις τέσσερις πράξεις που ερχόμαστε να παίξουμε εμείς πριν ενώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και φτάσουμε στον εθέρα, τον κοσμικό νου θα λέγαμε. Γιατί εμείς στην πραγματικότητα τι κάνουμε, φίλοι μου? Θέλουμε να διατηρηθούμε στον χρόνο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να τηρήσουμε τον κοσμικό νου, να τηρήσουμε την ομοτέλεια. Και όποιον τηρεί την ομοτέλεια, αυτό διατηρείται περισσότερο στην ύπαρξη. Όταν εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι, σημαίνει ότι δεν έχουμε βάλει κάτω από την δική μας αντανάκλαση εκείνον τον ημιοκραδασμό, να μάθουμε τη φυσικότητα, την αρμονία. Και καθώς είμαστε δυσαρμονικοί, δεν διατηρούμαστε. Όταν όμως συνειδησιακά θέλουμε να φτάσουμε στο αιώνιο, στο άπειρο, πρέπει να φτάσουμε σε εκείνη την κατάσταση, εμείς να γίνουμε διάστημα. Εμείς να φύγουμε λοιπόν από την μη τήρηση και να φτάσουμε στην πραγματική διατήρηση, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ψύχος, στις ψυχές μας, γιατί ζουν στον εθέρα. Οι εθερικές ψυχές μας, οι διαστημικές ψυχές μας, στην πραγματικότητα είναι οι αιώνιοι εαυτοί μας. Καθώς εμείς περνάμε από τις τέσσερις πράξεις λοιπόν, μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα και δουλεύουμε εδώ, σε αυτό το πλανήτη θα λέγαμε, έτσι που λέμε γη. Και όλες οι κοσμικές εξισώσεις που υπάρχουν στο σύμπαν για μας παίζονται σαν σενάρια. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό, αλλά μπορούμε τη συνείδησή μας να την ανεβάσουμε. Εκεί που λέμε διέστηση, εκεί που λέμε φράκταλς, εκεί που λέμε δίας. Πώς όμως να το κάνουμε αυτό για να μπορούμε να διατηρηθούμε στον χρόνο? Τα όντα που είναι πιο ψηλά διατηρούνται περισσότερο. Και τα όντα που είναι πιο χαμηλά προς τη γη διατηρούνται λιγότερο, όπως ξέρετε, στην ύπαρξη. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί διάφορα, θα λέγαμε, εξωγήινοι ανώτερα όντα που ζουν σε άλλες διαστάσεις διατηρούν τους νόμους. Γιατί είναι ένα με την ομοτέλεια όπως οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι ακριβώς διατηρημένοι αιώνια. Και ένα κομμάτι μέσα μας, από τον ολικό εαυτό μας, είναι ένας άγγελος. Και αυτός ο άγγελος είναι αιώνιος. Και αυτός ο άγγελος διατηρεί, γιατί είναι ο ίδιος ένας νόμος, μια ιδιότητα του Δία. Μια ιδιότητα του κοσμικού νου. Γι' αυτό λέγεται άγγελος, γιατί μεταφέρει του ενός το μήνυμα, του το νέο, το ένα, τα νέα. Άρα στην πραγματικότητα όλα αυτά που βλέπουμε εμείς σαν άνθρωποι και συνεχώς διαμαρτυρόμαστε. Γιατί να σημαίνει αυτό? Λόγω της άγνοιας που έχουμε. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι κοσμικοί νόμοι που εμείς εδώ τους παίζουμε έχοντας πόνο, γιατί έχουμε πολλαπλασιασμό στο συναίσθημα, γιατί έχουμε τον διαχωρισμό. Είναι όμως όλα κατά βάθος συνειδησιακό, αντανάκλαση όλων των κοσμικών νόμων. Εμείς όμως, επειδή έχουμε τον εγωισμό μας, εμείς όμως επειδή έχουμε αποκοπή, εμείς όμως επειδή έχουμε το δικό μας δία, τι κάνουμε? Διατηρούμε τις δικές μας κατευθύνσεις. Και όσο οι δικές μας κατευθύνσεις δεν είναι εναρμονισμένες με την ομοτέλεια, δεν μπορούμε να καθόμαστε στην ύπαρξη. Και αναγκαστικά η ίδια ύπαρξη δεν μας υποστηρίζει.
Ακριβώς το ίδιο όπως πάνω, έτσι και κάτω και όπως μέσα έτσι και έξω γίνεται σε εμάς. Ότι εμείς, αν είμαστε εμείς, ο νους μας, ο φυσικός, ο Δίας, στην πραγματικότητα οτιδήποτε εκφράζεται σαν μια δύναμη φυγόκεντρο από εμάς, όσο αρμονική αν είναι με τον ολικό εαυτό μας, μπορούμε να τη διατηρήσουμε και τότε φτιάχνουμε πραγματικότητα. Όταν όμως εμείς δεν μπορούμε να διατηρήσουμε μια ενέργεια, σημαίνει ότι δεν είναι αρμονική προς εμάς. Και εκεί νιώθουμε ένα αρνητικό συνέστημα. Όμως επειδή εμείς οι ίδιοι είμαστε αποκομμένοι, περισσότερες φορές διατηρούμε αρνητικά συναισθήματα. Γιατί τα υποστηρίζουμε. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν κυριαρχούμε. Και τι σημαίνει κυριαρχώ? Σημαίνει ότι είμαι η κύρια αρχή. Γιατί από την αρχή ξεκινάει άπειροι αριθμοί. Από την αρχή ξεκινάει τα πάντα. Από την αρχή. Και στην αρχή λοιπόν είναι ο λόγος, είναι η δόνηση. Είμαι εγώ. Είναι η συνείδησή μου. Άρα θα λέγαμε, ποια αρχή αυτή τη στιγμή που κάνω κάποια δράση είναι αυτή που δίνει όλη την εξέλιξη? Είναι στην πραγματικότητα η αρχή που θέλω? Είναι η συνείδηση που έχω, η ολική? Είναι μια μερική συνείδηση? Τι με κυριαρχεί? Ποια συνειδητότητα από όλα τα επίπεδα που έχω είναι αυτή που είναι in charge, λένε οι ξένοι, σε ενέργεια, σε ενεργοποίηση, σε φόρτιση? Ποια συχνότητα από μέσα, ποια δόνηση φορτίζει στην πραγματικότητα το σύμπαν μου? Γι' αυτό τι πρέπει να μάθουμε? Να είμαστε εμείς η κύρια αρχή. Γιατί όταν είμαστε εμείς η κύρια αρχή, όλα ξεκινάνε έχοντας την ευθύνη. Επειδή εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που κάνουμε. Όταν όμως μέσα μας δουλεύει μια αρχή που δεν είναι υπεύθυνη, που εμείς δεν είμαστε με αυτήν ένα θα λέγαμε, αλλά δουλεύει μηχανικά, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούμε να την υποστηρίξουμε κατάλληλα. Και ότι αφού δημιουργείται μια αρχή μέσα μας, οι συνέπειες των δράσεών μας, της σκέψης μας, των συναισθημάτων μας και των δράσεών μας, όλες οι συνέπειες θα είναι πια μια ακολουθία αυτής της αρχής που μιλάει μέσα μας. Γι' αυτό πρέπει πάντα η συνειδητότητά μας να είναι η κύρια αρχή. Έτσι κυριαρχούμε σε οτιδήποτε. Είτε κυριαρχούμε σε ανθρώπους, είτε στον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν εμείς καταλαβαίνουμε ότι μαθαίνοντας την ομοτέλεια διατηρούμαστε. Και όταν μαθαίνεις την ομοτέλεια που είσαι σαν οργανισμός, διατηρείσαι. Και δεν έχεις ασθένειες. Και όταν εσύ μαθαίνεις την ομοτέλεια, διατηρείσαι και δεν πας ενάντια στη γη. Και έτσι λοιπόν έρχεται η αρμονία σιγά σιγά. Και όσο εμείς εξελιζόμαστε, θα διατηρούμαστε παραπάνω, γιατί θα πηγαίνουμε μαζί με την ομοτέλεια. Οπότε θα ζούμε παραπάνω χρόνια. Οπότε δεν θα έχουμε δυσαρμονίες. Μέχρι εδώ λοιπόν, σήμερα, ο πρόλογός μου, και θα περιμένω τα θέματά σας φίλοι μου, να προχωρήσουμε παρακάτω, να σας δώσω όλο τον χρόνο να εκφράσετε τα θέματά σας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. Λέει η Άννα και η Κατερίνα είχαν πει: καλησπέρα Σταμάτα, μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για τους αγγέλους? Για τους αγγέλους σας μίλησα. Είναι, θα λέγαμε, τα σκηνικά. Οι άγγελοι είναι τα σκηνικά στο θέατρο, φίλοι μου. Οι άγγελοι είναι τα σκηνικά, θα λέγαμε. Είναι ένα με το σκηνοθέτη. Φτιάχνουν όλο το Matrix. Αυτή είναι η πραγματική άγγελοι. Είναι οι ιδιότητες, οι δομές, οι βασικές, τα αρχέτυπα που από εκεί και πέρα εκφράζονται έτσι κατά επίπεδο, κατά διάστημα, κατά διάσταση όλα τα fractals, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι πραγματικά, λέγαμε, η αγγελική συνείδηση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις δίδυμες ψυχές που έλεγες, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει. Όταν τα γονίδια μοιάζουν ανάμεσα σε δύο εσαρκώσεις, τότε αρχίζουν και βλέπουν ομοιότητες. Αρχίζουν και βλέπουν πάρα πολλές
ομοιοκραδασμούς, πάρα πολλούς ομοιοκραδασμούς σε πολλά επίπεδα μέσα τους αυτά τα δύο όντα, αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αυτά λοιπόν τα γονίδια. Ωραία, συνεχίζουμε φίλοι μου. Έκανε μια αποσύνδεση το router. Ελπίζω να μην κάνει άλλη. Αυτά λοιπόν τα γονίδια κάνουν τους δύο ανθρώπους να είναι σε μεγάλη ένωση, συνειδησιακή θα λέγαμε, έτσι σε παραπάνω επίπεδα. Όσο πιο αναβαθμισμένη είναι μια ψυχή, τόσο η καινούρια σχέση που κάνει είναι, θα λέγαμε, σαν να γνωρίζει τη δίδυμη ψυχή της. Έτσι της φαίνεται στην πραγματικότητα. Και βεβαίως μπορεί να έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος ανεβαίνει συνειδησιακά και γνωρίζει τον εαυτό του, δεν κάνει τυχαίες σχέσεις. Κάθε φορά λοιπόν που εσείς αναβαθμίζετε τη συνείδησή σας, επεκτείνετε τη συνειδητότητά σας, κάθε σχέση θα είναι, θα λέγαμε, πιο καρμικές και θα παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τις περασμένες. Έτσι. Άρα, ανεβάζω συνειδητότητα, ξεκινάει και μια, θα λέγαμε, αποστολή. Ανεβάζω συνειδητότητα, ξεκινάει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ανεβάζω τη συνειδητότητα, ξεκινάμε να γνωρίζουμε το όμορφο καλύτερα, το δικό μας. Ανεβάζω τη συνειδητότητα, ξεκινάμε να αναγνωρίζουμε την ομοψυχία με τον άλλον. Ανεβάζω συνειδητότητα, μπαίνουμε βαθιά και αγαπάμε τον άλλον εσωτερικά, ψυχή με ψυχή. Βλέπετε, αλλάζουν όλες οι ενώσεις και όλα τα μαθήματα κάθε φορά που ανεβάζει συνειδητότητα. Τα σενάρια φαινομενικά μπορεί να είναι το ίδιο. Όμως, στην πραγματικότητα, αλλάζουν τα πάντα εσωτερικά. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν συμβαίνει με τις δίδυμες ψυχές. Πολλές φορές, αν οι δύο αυτές, τα λέγαμε, ψυχές δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, γιατί μπορεί να έχει διαλέξει μες στην πορεία των σαρκώσεων διαφορετικό κάρμα και να έχει παιχτεί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, θα λέγαμε, πολλές φορές μπορεί να τύχει η μία να μην αναγνωρίσει την άλλη. Παρ' όλα αυτά όμως, συγκεκριμένα, μέσα της κάτι θα νιώσει, ασχέτως πως θα εξελιχθεί, θα λέγαμε, το σενάριο, έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που εμφανίζονται δύο άνθρωποι για να παίξουν συγκεκριμένους ρόλους, έτσι, και δεν χρειάζεται πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι αυτές οι δίδυμες ψυχές ή οι αδελφές ψυχές ή οι ψυχές που, θα λέγαμε, προχωράνε και δημιουργούν, θα λέγαμε, πολλά σενάρια μαζί, έτσι, παίζουν πολλούς συνεργαστικούς ρόλους, δεν είναι πάντοτε σε εκείνη την κατάσταση που λέμε έρωτας, έτσι. Μπορεί να είναι πολλά επίπεδα, αναλόγως την κατάσταση και το κάρμα και τι βοήθεια θέλει η μία ψυχή για την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα εσωτερικό, αλλά το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, όταν μιλάμε για δασκάλους, οδηγούς, αγγέλους μας, το φύλακα αγγελό μας, τον δημιουργό μας και όλα αυτά τα πράγματα, καταλάβατε ότι μιλάμε σε εισαγωγικά για τους μελλοντικούς εαυτούς μας όταν το κοιτάμε ολικά και κβαντικά. Από τη δική μας κατάσταση που ζούμε το χρόνο, κάθε φορά νομίζουμε ότι η εξέλιξη, θα λέγαμε, προχωράει και ότι δεν υπάρχουν οι μελλοντικοί εαυτοί μας, αλλά μόνο οι παρελθοντολογικοί. Στην πραγματικότητα όμως όλοι στο άχρονο είμαστε ολοκληρωμένα όντα. Ολοκληρωμένα. Έχουμε όλες τις διαστάσεις, θα λέγαμε, μέσα μας, στο άχρονο. Επομένως, φανταστείτε ότι από την πηγή μπρος τα έξω, όλες οι μορφές που παίρνουμε είναι σαν χάντρες. Από μεγάλες να ενώνονται με ένα χοντρό κορδόνι που σιγά σιγά να μικραίνουν οι χάντρες και να μικραίνει και το κορδόνι, θα λέγαμε, που τους ενώνει. Αυτό το κανάλι. Δεν πάβει όμως όλα αυτά να ενώνονται και αυτά που στην πραγματικότητα έρχονται τις περισσότερες φορές σαν ιδέες, σαν φωτεινοί προστάτες μας, σαν φύλακες άγγελοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι μελλοντικοί αυτοί μας, σε εισαγωγικά, που διαλογίζονται ή ενώνονται ή επικοινωνούν με το δικό τους, θα λέγαμε, παρελθόν, που είμαστε εμείς. Εμείς όμως και συνήθως οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν αυτά, τι κάνουν, τα προσομοιάζουν ανάλογως τις πεποιθήσεις και τα αρχέτυπα από θρησκείες και οικογένεια που έχουν και τα μεταφράζουν όπως θέλουν εκείνες αναλόγως τη γνώση την οποία κατέχουν για το τι συμβαίνει, θα λέγαμε, έτσι, στα εσωτερικά πεδία και γενικά, θα λέγαμε, στο σύμπαν.
Τις περισσότερες φορές ο άλλος μπορεί να τον βλέπει σαν Παναγία, σαν Χριστό, σαν τον πατέρα, σαν τη μάνα του, σαν ένα που να έχει πεθάνει, σαν έναν δάσκαλο. Τις περισσότερες φορές όμως, για να μην πω όλες, είναι θα λέγαμε τα κομμάτια της μελλοντικής, θα λέγαμε συνειδητότητας που έχουμε, που μπορούν εκείνα πιο εύκολα να επικοινωνούν με εμάς, έτσι. Γιατί κάθε φορά αυτός που επεκτείνεται, θα λέγαμε συνειδησιακά, έχει και παραπάνω ένωση με τα όλα τα κομμάτια του, και με τα μελλοντικά και με τα παρελθοντολογικά. Λοιπόν, καλησπέρα και η Στέλλα. Προχωράμε παρακάτω, φίλοι μου. Λέει η Ελευθερία, η Μαργαρίτα, καλησπέρα σε όλους. Θα μπορούσες, αν ήθελες, στα μάτια να μας μιλήσεις για τις διάφορες αλλαγές που γίνονται σε παράλληλες πραγματικότητες. Οι αλλαγές που γίνονται σε παράλληλες πραγματικότητες είναι οι υποσυνείδητες αλλαγές που εμείς, λόγω των πεποιθήσεων που έχουμε, διαλέγουμε να περάσουμε το συγκεκριμένο πεπρωμένο μας. Κάθε φορά υπάρχει ένα φάσμα που μέσα εκεί μπορούμε εμείς να αλλάζουμε σε άπειρες πραγματικότητες αναλόγως τις πεποιθήσεις που έχουν τα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 7 δισεκατομμύρια παράλληλες πραγματικότητες μπορούν να παιχτούν για να περάσουμε, θα λέγαμε, μέσα από ένα συγκεκριμένο πεπρωμένο. Άρα θα λέγαμε, μπορεί να υπάρχει ένας σωλήνας και εμείς θα πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτό το σωλήνα. Για να περάσουμε μέσα από αυτό το σωλήνα, άλλος μπορεί να το γεμίσει με νερό και να κολυμπάει. Άλλος να το γεμίσει με αέρα και να περνάει ελεύθερα και να πετάει. Άλλος να πηγαίνει γύρω-γύρω και ζιγ-ζακ. Άλλος να δημιουργήσει εμπόδια. Άλλος να το γεμίσει με νερό που να είναι και βρώμικο. Αλληγορικά λοιπόν θέλω να σας πω ότι κάθε ένας άνθρωπος αναλόγως τι θέλει να επιβεβαιώσει και τι εμπειρία θέλει να πάρει, περνάει αναλόγως και το πεπρωμένο του. Το πεπρωμένο του όμως του οριοθετεί τις άπειρες παράλληλες πραγματικότητες. Ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά μέσα στο πεπρωμένο του υπάρχουν αυτές οι παράλληλες πραγματικότητες. Όταν εμείς θέλουμε να αλλάξουμε πραγματικότητα, φίλοι μου, έτσι, όλες αυτές οι παράλληλες πραγματικότητες πάνε συνειδησιακά. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν στον κόσμο, θα λέγαμε, κβαντικές αλλαγές και αλλάζουν από χωροχρόνο σε χωροχρόνο και κάτι τέτοια πράγματα. Και θέλω να σας πω πάνω σε αυτό. Φανταστείτε ότι είστε ένας στρατιώτης. Και όταν είστε ένας στρατιώτης, αυτός ο στρατιώτης θέλει να πει στον στρατηγό πώς να κουνήσει τα στρατεύματα. Είναι ποτέ δυνατόν? Δεν είναι, φίλοι μου. Όταν εσείς δεν έχετε φύγει μέσα από συγκεκριμένες συνειδήσεις, εμφιαλωμένες από τη μηχανικότητα και παίζετε ακόμα το ρόλο του στρατιώτη ή του πρωταγωνιστή, δεν έχετε δικαίωμα να λειτουργήσετε σαν σεναριογράφος ή σαν στρατηγός. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε για να μην σας κοροϊδεύουν. Ένας άνθρωπος για να μπορεί να μπει τόσο βαθιά και να αλλάξει παράλληλες πραγματικότητες, πρέπει να έχει εμβαθύνει στον εαυτό του. Όταν κάποιος δεν έχει εμβαθύνει στον εαυτό του, δεν θα μπορεί να συμπεριφερθεί με τον ανάλογο ρόλο που έχει παραπάνω επέκταση για να μπορεί να αλλάξει παράλληλες πραγματικότητες. Οι πραγματικότητες που μπορεί να αλλάξει θα είναι τελείως τυπικές. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Βλέπετε, αλλιώς θα μπορούσε, θα λέγαμε, αφού ο ένας θα άλλαζε παράλληλες πραγματικότητες, θα μπορούσε ένας, θα λέγαμε, μαύρος, Αφρικάνος, να πει: εγώ αλλάζω πραγματικότητα, θα κάνω λίγους διαλογισμούς και θα γίνω Κινέζος. Από κίτρινος, με ξηστά μάτια, εγώ θα γίνω μαύρος, θα λέγαμε, έτσι. Και θα έχω μαύρο δέρμα. Άρα, τι θέλω να σας πω? Βλέπετε ότι πρέπει να πειράξουμε το DNA μετά. Για να πειράξουμε το DNA πρέπει να μαθαίνουμε παραπάνω. Πριν το DNA πρέπει να πειράξουμε το ενεργειακό μας σώμα. Για να πειράξουμε το ενεργειακό μας σώμα πρέπει να καταλάβουμε τον ενεργειακό σώμα. Να έχει φτάσει συνείδηση εκεί. Όταν εμείς θέλουμε λοιπόν, φίλοι μου, να κάνουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι μια θεραπεία ποτέ δεν γίνεται σε μια στιγμή. Τι θέλει? Μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, να έχουμε περάσει εμείς ώστε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα κβαντικό άλμα. Άλλωστε το κάναμε όλοι. Άρα τις περισσότερες φορές παίζει ρόλο, έτσι, να έχουμε εμβαθύνει στον εαυτό μας. Αν κάποιος δεν έχει εμβαθύνει στον εαυτό του, δεν μπορεί να πειράξει. Και αν κάποιος άλλος λέει ότι μπορεί και ότι το πειράζει, τότε θα είναι έρμεο και θα μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Και αν αυτό γινόταν, τότε όλοι θα είχαμε ισχύ πάνω στον άλλον και θα φτιάχναμε τις πραγματικότητες των άλλων. Θέλω να είστε λίγο συνειδητοί σε αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι λίγο σκληρά, μπορεί να σκαλάνε λίγο τη μαγεία, αλλά είναι η ομοίη πραγματικότητα. Έτσι.
Όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε εμβαθύνει μέσα μας. Παραδείγματος χάρη, να έχουμε φτάσει στο κουβαντικό εαυτό μας. Να ξέρουμε πώς λειτουργεί. Να ξέρουμε να μπαίνουμε. Και να ξέρουμε τι ζητάμε. Αλίμονο ανάφηνο Θεό στο κάθε εγώ που έχουμε και την κάθε επιθυμία να κουμαντάρει την ψυχή. Βλέπετε αυτό στην πραγματικότητα πάνε να πετύχουν οι σατανιστές, οι εγωιστές, οι ληστές. Δεν μπορεί το μικρό να κάνει τις καταβάλει με το μεγάλο. Βλέπετε, θέλω να σας πω φίλοι μου, όσο εμείς είμαστε τόσο περήφανοι, όσο είμαστε τόσο αλαζόνες, όσο εμείς θέλουμε να γίνει το δικό μας, θα φάμε τις ανάλογες τιμωρίες. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, πρέπει να μάθουμε τι είναι η αρμονία. Γιατί όσο ζητάμε δυσαρμονικά πράγματα, μπορεί να τα πάρουμε. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λέει η Μαρία, Σταμάτη, μπορείς σε παρακαλώ να μας πεις για την ψεύτικη ευγένεια από την ειλικρίνεια. Ένα. Έχει τρεις υποερωτήσεις. Δύο. Για τη σημασία του βαπτιστικού μας ονόματος. Τρία. Τη σημασία του φτού σου να μην ψευδασκάνω. Σε ευχαριστώ. Η ψεύτικη ευγένεια από την ειλικρίνεια. Αυτός είναι ο λεγόμενος για την ψεύτικη ευγένεια από την ειλικρίνεια. Τώρα αυτό κάτι δεν έχω καταλάβει εκεί. Η ψεύτικη ευγένεια από την ειλικρίνεια. Το να είμαστε ειλικρινείς σημαίνει ότι παίρνουμε και την ευθύνη, φίλοι μου. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι επιλέγουν να είναι ευγενείς με την έννοια του ψέματος, ώστε να μην πούν την αλήθεια και να μην θίξουν τον άλλον. Βλέπετε, επειδή έχουμε γίνει όλοι τώρα άνθρωποι που θυγόμαστε με το παραμικρό, έχουν βγει τόσα πράγματα για να μπορούμε τον άλλον να τον πιάνουμε με το καλό, να του συμπεριφερόμαστε καλά, να μην του πούμε αλήθειες που τον πονάνε, να του συμπεριφερόμαστε σαν να είναι παραπληγικό, έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι πραγματικά παραπληγικός. Άσε κάποιον άνθρωπο βλέπουμε δύναμη, αυτό απαιτεί βέβαια μια διάκριση, έτσι. Άσε κάποιον άνθρωπο βλέπουμε δύναμη λοιπόν, δεν μπορούμε να το φερόμαστε με το γάντι, αυτό θα πρέπει να το τσιγκλίσουμε. Και άσε κάθε άνθρωπο βλέπουμε μια αδυναμία και ότι δεν μπορεί, αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε. Άσε κάποιον άνθρωπο δούμε ότι πνίγεται εκείνη την ώρα, δεν θα πάμε να του μάθουμε κολύμπι, να τον τραβήξουμε να το σώσουμε. Ένας άνθρωπος όμως είναι σταρικά και κάνει ότι πνίγεται, αυτό να τον πιάσουμε και να του μάθουμε σιγά σιγά κολύμπι. Βλέπετε φίλοι μου ότι όλα, σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια διάκριση. Για να μπορούμε εμείς να συμπεριφερθούμε ανάλογα πρέπει να το έχουμε περάσει εμείς. Και άνθρωποι όταν δεν έχουν γίνει θεραπευτές σε εισαγωγικά στον εαυτό τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν και γίνονται σαν τους κομπογιανίτες, τα λέγαμε, γιατρούς τους τυπικούς. Με την έννοια ότι πονάει το κεφάλι, πάρε ασπιρίνη. Όμως δεν πιάνει η ίδια θεραπεία για όλους, φίλοι μου. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Και πρέπει να κάνουμε σωστές διαγνώσεις για να μπορούμε να ξέρουμε πώς να χειριστούμε την ευγένεια και την ειλικρίνεια. Όταν κάποιος είναι ευγενικός αλλά δεν είναι ειλικρινής, τι να το κάνεις. Όπως και το ανάποδο, το να είσαι πολύ ειλικρινής αλλά μην είσαι ευγενικός. Άρα η ευγένεια βγαίνει από το καλό γένος, ευγένος, έτσι. Να μπορούμε να εμείς να έχουμε μέσα μας τι, ένα καλό γένος στην πραγματικότητα, έτσι. Να έχουμε μέσα μας τι, να λέγαμε το αίμα, το σωστό. Να έχουμε μέσα μας το σωστό πολιτισμό. Να έχουμε μέσα μας όλα αυτά τα πράγματα που εξυψώνουν, το λέγαμε, έτσι, τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το πράγμα είναι και η ειλικρίνεια. Ο καθένας λοιπόν που θα πάρει την ειλικρίνεια πρέπει να έχει διάκριση και ευθύνη για αυτά που λέει. Έτσι. Και φυσικά όποιος παίρνει την ευθύνη θα αναγκαστεί να πάρει και τις συνέπειες της ειλικρίνειάς του. Και όπως βλέπετε πολλές φορές οι ειλικρινείς άνθρωποι καταδιώχθηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί απλά τους πειράζε στο συνέστημά τους. Δεν νιώθανε καλά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω στη δεύτερη υποερώτηση. Για τη σημασία του βαπτιστικού μας ονόματος. Αυτό τώρα θέλει ολόκληρη ανάλυση γιατί έχει να κάνει με τον ήχο. Κάθε φορά που εμείς ονοματίζουμε κάτι, τον ήχο, είτε είναι γράμμα, σύμβολο, δημιουργείται μια πύλη. Αυτή η πύλη ενώνει, θα λέγαμε, τη δόνηση με εκείνη την ουσία, τη συνειδησιακή, την ιδέα. Κάθε φορά που εμείς ονοματιζόμαστε, έτσι, και βάζουμε ένα όνομα πάνω μας, στην πραγματικότητα λουζόμαστε με τη συγκεκριμένη ιδέα αυτού του ονόματος. Οπότε κάθε ένας που το φωνάζει και το εξασκεί και δονεί το ηχητικό πάνω μας και εννοεί εμάς, στο δικό του μυαλό και στο δικό μας το μυαλό, αυτά τα δύο ενώνονται. Αν οι άνθρωποι ήταν συνειδητοί στις λέξεις και στον ήχο, θα λειτουργούσε πολύ πιο πολύ.
αυτό το πράγμα με τα ονόματα. Άρα μπορούμε εμείς μόνο που ονοματίζουμε κάτι να του δώσουμε στην πραγματικότητα μορφή στη φαντασία μας, για να μπορούμε να επεξεργαστούμε με αυτό και παράλληλα μέσω του ονόματος να συνδεθούμε με την ιδέα, που το όνομα είναι το μέσον για να ενωθούμε λοιπόν εμείς με την ιδέα. Εκεί στην ονομασία, στα μάντραμς και στους ήχους, έτσι κρύβεται μεγάλη μαγεία, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να μάθει, όπως είπαμε, να γνωρίσει, θα λέγαμε έτσι, τις δονήσεις, τον ήχο, τον λόγο και την σημασία και την ουσία των λέξεων που χρησιμοποιεί. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ μιλάω, επειδή συγκεκριμενοποιώ τη σημασία των λέξεων και ξέρω από ποιο επίπεδο εσωτερικό τα κατεβάζω, επειδή είναι τέτοιο λεπτοφυΐ εκείνο το επίπεδο που εγώ κατεβάζω αυτή τη στιγμή τις λέξεις σας τις λέω, περνάνε στο ανάλογο βάθος μέσα σας το επίπεδο που κατεβάζω. Ένας άνθρωπος που κάνει παπαγαλία είναι φυσικό να μην περνάει τόσο πολύ μέσα σας, γιατί ο ίδιος δεν εννοεί αυτά που λέει. Μπορεί να λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά η ενέργεια είναι διαπεραστική. Η δική μου είναι διαπεραστική η ματιά μου. Ακριβώς αυτό το λόγο. Γιατί βλέπω βάθος, άρα όταν κοιτάω διαπερνάω στο βάθος. Κατεβάζω από συγκεκριμένα, τα λέγαμε, από συγκεκριμένα επίπεδα, άρα όταν τα λέω αντιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα. Ασχέτως αν οι άλλοι το καταλαβαίνουν ή όχι. Έτσι, γι' αυτό λέμε τις περισσότερες φορές μέσα στο κομμάτι σας, τα λέγαμε, στον ύπνο σας, στο αστρικό σας, πολλές φορές κάνουμε εκεί τη διδασκαλία, εκεί κάνουμε τη σχέση, εκεί δίνουμε την επικοινωνία, παρά τόσο πολύ στην συνειδητότητα που έχετε στην εγρήγορσή σας. Έτσι. Περισσότερες λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα λέγαμε, εννοήσεις και ζυμώσεις και σχέσεις που έχετε μαζί μου, είναι πιο πολύ ενεργειακές και όχι τόσο πολύ ακουστικό συνειδητές όπως το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Α, και έχει και το τρίτο υποερώτημα, η Μαρία, σας έπαγε όλο τον χρόνο παιδιά, τη σημασία του φτούσου μη σε βασκάνω. Στο σάλιο μέσα υπάρχουν ψυχικές ιδιότητες. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές ο άντρας και η γυναίκα θέλουν να φιληθούν και από το φιλί καταλαβαίνουν αν ταιριάζουν ή όχι. Ακόμα και οι πόρνες λένε έλα κάνε μου σεξ, αλλά μην με φιλήσεις στο στόμα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το σάλιο. Σε περίπτωση που λέμε φτούσου, μη σε βασκάνω, δίνουμε την ιδιότητά μας στον άλλο για να μην τον πιάσουν τα μάγια, για να μην τον πιάσει το κακό μάτι. Και επίσης τον άλλο που λέμε φτούσου, δεν τρέπεσαι, του δίνουμε ψυχή γιατί του λείπει. Οπότε με το φτούσου του άλλου του δίνουμε, θα λέγαμε, ιδιότητες γιατί του λείπουν. Γιατί εντρέπεται, είναι σε εντροπία. Οπότε, τον άλλον που λέμε φτύστον, δεν έχει τη σημασία το μη του δίνει σημασία που το βγάλαμε μετά, έτσι. Αλλά το φτύσιμο στον άλλον, γι' αυτό βλέπετε και το στέλνουν και οι παπάδες όταν βαφτίζουν ένα παιδί ή κάτω στους Εβραίους εκεί πέρα και σε πολλά άλλα πράγματα, θα δείτε ότι το σάλιο παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί έχει μέσα ψυχικές ιδιότητες. Επομένως, όταν λέμε στον άλλον φτούσου, δεν το λέμε με την έννοια που έχουμε τώρα οι περισσότεροι, έτσι. Θα ξεκινάμε τώρα να φτύνουμε τον άλλον με την έννοια αυτή, αλλά με την έννοια έχει βγει ότι να τον φτύσουμε για να βγάλουμε τη μαγεία από πάνω του, για να τον ξυπνήσουμε, για να του δώσουμε ψυχή παραπάνω, ιδιότητες, έτσι να τον βοηθήσουμε με λίγα λόγια γιατί του χρειάζεται. Εντάξει. Και τις περισσότερες φορές τον φτύσουμε τον άλλον, τον πιάνει μια εσωτερική τροπή. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Μάριο Μαργαρίτα μάλλον, έτσι. Μπάσπιτος. Εφόσον το εθερικό είναι το αμέσως επόμενο σώμα πεδίο του υλικού και μετά το θάνατο διαλύεται, πώς γίνεται να είναι το επίπεδο της ψυχής? Το ψυχικό μας σώμα επίπεδο δεν κραδένεται σε πολύ ψηλότερο επίπεδο συνείδησης? Τα εθερικά, σας είπα και άλλες φορές, σώματα δεν είναι μόνο ένα, έχουν τέσσερα επίπεδα και κρατάνε μέσα νοημοσύνες. Το αστρικό σώμα, θα λέγαμε, μέσα περιέχει το νοητικό, το ψυχικό, το βουδικό και όλα αυτά τα πράγματα. Το επιδέλει λόγω εθερικό σώμα, ενώ μέσα όλες τις διακοιμάσεις που έχει. Όταν διαλύει το εθερικό σώμα, είναι φυσικό να μένουν τα κατώτερα ή, θα λέγαμε, τα πιο λεπτοφυή στοιχεία. Έτσι, μέχρι να διαλυθούν τα πάντα. Καταλαβαίνουμε. Όλα αυτά είναι τσόφλια, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα των διαστάσεων που κάνει, έτσι, των εφιών, των πυρών, της φωτιάς που είπαμε, που διαχωρίζει.
Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που το εθερικό μας κομμάτι, λέγαμε, φεύγει, όπως το φυσικό μας, κάθε φορά που διαλύεται, έτσι, εκτός ότι εξοπτεύονται, φεύγουν αυτά τα πράγματα και πηγαίνουν και κολλάνε στη πιο ομοιοκραταστική τους κατάσταση, γι' αυτό λέει, θα λέγαμε, από χώμα είμαστε, σε χώμα πάει. Το νερό πάει στο νερό, το χώμα πάει στο χώμα. Έτσι με τα τέσσερα στοιχεία πάει στα τέσσερα στοιχεία. Στα εθερικά σώματα λοιπόν αυτό ακριβώς γίνεται ακριβώς. Ακριβώς αυτό που είχαμε πει ότι είναι το αντανακλαστικό, έτσι, που είναι τις περισσότερες φορές που λέμε το ψυχικό σώμα. Είναι ο αντανακλαστικός εθέρας. Η ψυχή αντανακλά, έτσι. Είχαμε πει και τους άλλους τρεις εθέρες. Ο αναπαραγωγικός ότι είναι, ο ζωτικός, έτσι, ο φωτεινός και ο αντανακλαστικός. Με αυτούς τους τέσσερις εθέρες φτιάχνονται αυτά τα ψυχικά σώματα που λέμε, έτσι, τα εσωτερικά. Λοιπόν, δηλαδή δεν διαλύονται ολικά. Πάντοτε μένει κάτι. Στο σύμπαν τίποτα δεν διαλύεται ολικά. Απλά μεταμορφώνεται και μετουσιώνεται. Αυτό είναι ο λεγόμενος θάνατος. Είναι η μετατροπή στην πραγματικότητα. Έτσι. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε στη φωτεινή. Φωτεινή. Λοιπόν, θα μπορούσε στα μάτια να μας πεις για τα επαναλαμβανόμενα όνειρα. Το είχα ρωτήσει και την άλλη φορά, ναι. Τα επαναλαμβανόμενα όνειρα γίνονται επειδή έχει κολλήσει εκεί, θα λέγαμε, και εστιάσει παραπάνω ο νους μας. Τις περισσότερες φορές θα δείτε ότι τα όνειρά σας επαναλαμβάνονται πάνω σε μερικά μοτίβα που είχατε παίξει με ένταση πολύ καιρό στη ζωή σας, που σας αντιπροσωπεύαν για πάρα πολύ καιρό, θα λέγαμε, σε συγκεκριμένα μέρη, σε συγκεκριμένες ενέργειες. Άρα λοιπόν τα βλέπετε τον εαυτό σας σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεύτερον, μπορεί το επαναλαμβανόμενο όνειρο να είναι ένα προφητικό όνειρο, έτσι, που να σας έρχεται μια ενέργεια και να χρειάζεται να σας δώσει κάτι για να μπορείτε εσείς να το εννοήσετε, όπως είπαμε προηγουμένως, από έναν οδηγό σας, από ένα μελλοντικό εαυτό σας, έτσι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να είναι και μια ενθύμηση. Και φυσικά να είναι ένα κόλλημα, θα λέγαμε, του νου, ένα άγχος που έχετε μέσα σας και θέλετε να το παίξετε και να το ξαναπαίξετε, γιατί το αφήνετε στην άκρη, γιατί δεν ξέρετε πώς να το λύσετε, γιατί σας απασχολεί και το έχετε αφήσει μισό και θα πρέπει να το τελειώσετε. Έτσι δεν είναι, γι' αυτό σας απασχολεί μέσα σας. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Χαράλαμπος, γεια σου Μπάμπη, Λάμπη, ένας ανασταλτικός παράγοντας για ανθρώπους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη συνείδησή τους είναι ο πόνος. Ο πόνος δεν είναι ανασταλτικός, έτσι, ίσα ίσα, δεν αναστέλει, αλλά, λοιπόν, ο πόνος κυρίως και η θλίψη, βιωματικά θεωρώ ότι είναι ευκαιρία για ένα κβαντικό συνειδησιακό άλμα σε σχέση με μια ομαλή προσέγγιση. Ωραία. Πάνω σε αυτό τι έχω να πω. Ο πόνος δεν είναι στην πραγματικότητα που μας αναβαθμίζει. Μας αναβαθμίζει η θέληση να ξεπερνάμε τον πόνο. Ο πόνος είναι όπως τα οξέα στο σώμα μας, έχουμε πει. Στην πραγματικότητα πολλά πράγματα συμβαίνουν στο σώμα μας. Έτσι. Και τα οξέα στο σώμα μας πρέπει να υπάρχουν. Αλλά αν τα οξέα μένουν παραπάνω, χρειαζόμαστε τα αλκαλικά για να το φέρουμε σε ισορροπία. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Όταν εμείς μαζεύουμε πολλά οξέα, τοξίνες, μας χαλάνε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όπως πάνω σας είπα, έτσι και κάτω, και όπως μέσα έτσι και έξω. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρέπει όλα αυτά τα τοξικά άτομα που βλέπουμε ή τα τοξικά μέσα μας εγώ που έχουμε ή τα αποκομμένα εγώ που λέω ή οι τοξικοί άνθρωποι που έχουμε ή οι τοξικοί εαυτοί μας που είναι μέσα, να ξέρουμε πώς να μπορούμε να τους χειριστούμε αλκαλικά. Δηλαδή να τους αντιτροποιήσουμε. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, φίλοι μου. Τίποτα δεν λειτουργεί διαφορετικά. Είτε λέμε ιατρική, είτε λέμε ψυχολογία, είτε λέμε μαθηματικά, είτε λέμε φυσική. Τα πάντα ενώνονται. Αρκεί να φτάσετε στο σημείο της σύνθεσης. Άρα η θλίψη, έτσι, είναι κάτι τοξικό μέσα μας. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που περνάμε είναι τοξικά. Όμως δεν πρέπει να μένουν αρκετά. Πρέπει να βάλουμε τα αλκαλικά μετά. Πρέπει να σβήσουμε αυτές τις φωτιές. Αυτά όλα είναι ενεργοποιήσεις που πρέπει εμείς να σβήσουμε αυτές τις φωτιές μετά με το αλκαλικό στοιχείο. Όπως λοιπόν στα τρόφιμα, παίρνουμε τα ανάλογα τρόφιμα, έτσι και εμείς τι πρέπει να φέρουμε.
πρέπει να φέρουμε τα αντίθετα μέσα μας. Να δημιουργήσουμε τα αντίθετα, τα συνειδησιακά, τα ψυχολογικά. Αλλιώς, άμα αφήσουμε κάτι να εκτρέπεται πολύ και να μας κυριαρχεί, τότε θα μας φτάσει στη συνέπειά του. Η αρχή του και στο τέλος του. Άρα θα βιώσουμε τη συνέπειά του. Και έτσι θα μάθουμε κάθε φορά που ένας δρόμος τοξικός καταλήγει. Όλα γίνονται για την εμπειρία. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να αφήνουμε τη ροή, τη ζωή να μας ενεργοποιεί και εμείς να δράσουμε. Όχι να αποφεύγουμε και να πάμε να εξαλείψουμε, λες έχουμε φτάσει στον παράδεισο όλα τα αρνητικά του κόσμου. Όχι φίλοι μου, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ποτέ και όσο πάμε να το κάνουμε πάνε να πει ότι δεν δεχόμαστε το λόγο ύπαρξής τους. Ο λόγος ύπαρξής τους ακόμα συμβαίνει γιατί έτσι λειτουργεί το Matrix μέσα στη διπολικότητα. Όπως εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα οξέα. Χρειάζονται και αυτά. Έτσι λοιπόν σε συγκεκριμένη ποσότητα. Όπως ακριβώς λοιπόν υπάρχουν αυτά για μας κάνουν να ενεργοποιούμαστε και μετά να ξεκινάμε και να ερχόμαστε σε συνειδητοποιήσεις μέσω του πόνου, αλλά δεν είναι ο πόνος ο θεραπευτής. Μέσω της θλίψης, αλλά δεν είναι θλίψη ο θεραπευτής. Αυτά είναι τα σκαλοπάτια ενεργοποιήσεις που εμείς πρέπει να τα νικήσουμε. Πώς? Το σκαλί, σας έχω ξαναπεί, τι το κάνετε για να το νικήσετε? Το σπάτε? Όχι. Το κοντράρετε? Όχι. Καβαλάτε, το κάνετε βοηθό και σας ανεβάζει. Πρέπει να το καταλάβουμε λοιπόν αυτό φίλοι μου, για να δούμε πώς εμείς πρέπει όλα αυτά τα τοξικά, είτε λέγονται άνθρωποι έξω από εμάς, αντιπροσωπείες δικές μας, είτε λέγονται μέσα στο ψυχισμό μας, πώς εμείς πρέπει να τα οδυτεροποιήσουμε και να γίνουν σκαλοπάτια. Αυτό ακριβώς έχει φτιαχτεί, είτε το θέλουμε είτε όχι και θα τα περάσουμε. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτός που νομίζει ότι μπορεί να ανέβει τη σκάλα χωρίς να περάσει τα σκαλοπάτια, καταλάβατε, πρέπει να έχει φτάσει στο σημείο λοιπόν φίλε μου Λάμπη να μπορεί να κάνει αυτό το κβαντικό άλμα, αλλά τότε δεν θα χρειαζόταν το μάθημα. Οπότε εκεί πέρα σας λέω προσέχτε, γιατί η υπεροψία των ανθρώπων κάνει το χαμηλό εγώ μας, τη χαμηλή μας επιθυμία να πάει να βάλει μέσα της το Θεό να τη δημιουργήσει χωρίς να ξέρει σαν μικρό παιδί αν αυτό που ζητά τον πατέρα είναι της ώρας του ή όχι. Μην είσαστε λοιπόν κακομαθημένα παιδιά. Γιατί ο Θεός μέσα μας μας αγαπάει. Και πάει όταν εμείς ταξίζουμε θα έρθει. Και όταν δεν ταξίζουμε θα πάρουμε αυτό που θα μας δείξει για ποιο λόγο κάνουμε λάθος. Έτσι. Αφαιθείτε λοιπόν συνεχώς να ζητάτε, να ζητάτε, να ζητάτε. Οριμάστε και εμπιστευτείτε τον εαυτό σας αλλά και τον πατέρα σας. Εμπιστευτείτε μέσα το ιστορικό σας κομμάτι αλλά και το έξω. Μην αποκόβεστε το εξωτερικό κομμάτι και συνεχόμενα είστε κακομαθημένα παιδιά που συνεχώς επιθυμούν, χωρίς την έγκριση του εσωτερικού σας πατέρα. Έτσι δεν είναι? Παρόλα αυτά, αν το παιδί είναι τελείως κακομαθημένο, τι κάνει ο πατέρας? Του δίνει ακριβώς αυτό που θέλει. Γιατί? Για να το μάθει, να το πάρει, να πονέσει και να κλάψει και μετά να αναγκαστικά μόνος του να καταλάβει. Έτσι πολλές φορές σε ανθρώπους πολύ εγωιστές τους δίνεται αυτό που θέλουν. Αλλά δεν ξέρουν τι έχουν ζητήσει, σας το ξαναλέω. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λέμε λοιπόν η Μέρη, καλησπέρα, πώς μπορούμε να σταματήσουμε να έλκουμε συνέχεια παρόμοια ή ίδια σενάρια ανθρώπους στη ζωή μας. Εσύ τι λες Μέρη, όταν έχεις την ίδια συνταγή θα βγει το ίδιο φαγητό. Δεν μπορείς να ακολουθάς λοιπόν την ίδια συνταγή και να ζητάς να έρθουν άλλα πράγματα. Στην πραγματικότητα τι έχουμε πει, μέσα μας γίνεται η αλλαγή. Όσο εμείς δεν αλλάζουμε δόνηση εσωτερική, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αναλόγως στη δόνησή μας θα έρθει και το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα. Όσο εμείς δεν βλέπουμε τον καθρέφτη, ο καθρέφτης δείχνει ό,τι και να κάνουμε, ασχέτως αν το βλέπουμε ή όχι. Ο καθρέφτης πάντα αντανακλάει. Όσο εσείς είστε συνειδητοί, βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Όσο κοιμάστε, δεν βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Και άλλα περιμένετε και άλλα σας έρχονται. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μάθουμε τις δονήσεις. Πρέπει να μάθουμε αυτό που μας φέρνει πόνο. Πρέπει να μάθουμε να διαλέγουμε αυτό που δεν μας φέρνει πόνο. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αφήνουν να φύγει, γιατί ακόμα το εμπιστεύονται. Γιατί ακόμα φοβούνται, γιατί δεν θέλουν να νιώσουν μόνοι. Νομίζουν το νέο θα είναι χειρότερο. Γι' αυτό δεν αλλάζουμε σενάρια. Γιατί νομίζουμε ότι αν αλλάξουμε σενάριο θα είναι χειρότερο και καταπιανόμαστε από τα ίδια πράγματα.
Δεν αφήνουμε χώρο για το νέο. Γιατί? Γιατί έχουμε συγκεκριμένες πεποιθήσεις. Ότι αν πράξουμε διαφορετικά, άγνωστα, χώρια από αυτό που είναι γνώριμο, μπαίνουμε σε μια ανασφάλεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν την ασφάλεια είναι αναγκασμένοι να ξαναπερνάνε τα ίδια και τα ίδια σενάρια μέχρι να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο για όλα ποτέ. Προχωράμε παρακάτω. Κατερίνα. Μιχάλη, καλησπέρα. Εμένα σταμάτω όπως με λένε. Πρόσεξε, μην έχεις κάνει λάθος live και θες να ρωτήσεις άλλο. Μιχάλη, καλησπέρα. Η πραγματικότητα είναι, φίλοι μου, ότι πολλοί με λένε Μιχάλη, μπερδεύονται, όπως παλιά. Λοιπόν, πώς μπορώ να αυξήσω την ενέργειά μου στις θεραπείες που κάνω και πώς μπορώ να προστατευτώ. Σε ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να καταλάβεις από τι θέλεις να προστατευτείς πρώτον και να καταλάβεις ότι όσο εσύ φοβάσαι για να προστατευτείς, δεν θα λειτουργούν οι θεραπείες. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Όταν εσύ θεραπεύεσαι ή θεραπεύεις, υποτίθεται ότι φτιάχνεις ένα ενεργητικό, μαγνητικό πεδίο γύρω σου που δεν είναι ικανό τα τοξικά στοιχεία να ζήσουν σε αυτό. Άρα δημιουργείς ένα περιβάλλον στον εαυτό σου εκείνη την ώρα που αν ο θεραπευόμενος θέλει να το δεχτεί, γιατί στην πραγματικότητα κανέναν θεραπεύουμε, αν ο άλλος θέλει να το δεχτεί και ομοιοκραδαστεί με αυτό το περιβάλλον που εσύ του δίνεις, τότε θα έρθει σε εκείνη τη δόνηση και αυτός. Και αυτή η συγκεκριμένη δόνηση έχει τέτοια ταχύτητα που δεν μπορούν οι αργές δονείς να μείνουν. Έτσι στην πραγματικότητα, φτάνοντας, βοηθώντας τον άλλον να μπει στη δική μας, θα λέγαμε πραγματικότητα, στη δική μας δόνηση και να ομοιοκραδαστεί, φτάνει σε εκείνη τη συχνότητα να μπορεί να λέγαμε σαν σκουριές να πέσουν από πάνω του ό,τι δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή τη συχνότητα που ζουν, θα λέγαμε, οι άνθρωποι οι θεραπευμένοι. Καταλαβατε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς μονιμοποιούμε μέσα μας αυτή την ενέργεια και όποιος έρχεται κοντά μας, δίπλα μας, μας μιλάει, μας αγαπάει, μας νιώθει, θα έρθει σε συγκεκριμένες φωτεινές καταστάσεις. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει τι να κάνει, να φαίνονται, να βγουν στην επιφάνεια ό,τι αρνητικό έχει. Σας λέω, η θεραπεία δεν είναι ένα γεγονός, θέλει ολόκληρη διαδικασία. Γιατί για εμάς η θεραπεία δεν είναι μόνο να κλαις και μετά να γελάς, δεν είναι μόνο να πας να πιαστείς και να σου κάνει μασάζ. Για εμάς θεραπεία λέγεται ολική θεραπεία. Κάτι να το συνειδητοποιήσεις και να περάσεις σε ένα άλλο επίπεδο. Σαν να αλλάζεις, θα λέγαμε, μια κβαντική χρονογραμμή. Έτσι δεν είναι? Άρα στην πραγματικότητα, κάθε φορά που εσύ αμφιβάλλεις, κάθε φορά που φοβάσαι να προστατευτείς, κάθε φορά που μπαίνεις σε αυτές τις δονήσεις, εκείνη την ώρα θα λέγαμε ότι δεν μπορείς να θεραπεύσεις, θα λέγαμε, τον εαυτό σου. Κάθε φορά που είσαι αγάπη, ό,τι και να είναι αυτό, με ό,τι γνώση και να έχεις, και δίνεις στο μέγιστο την αγάπη σου, είτε λέγεται στο παιδί σου, είτε σε κάποιον που μπορείς να θεραπεύσεις, εκείνη την ώρα λειτουργείς καλύτερα, ανεξαρτήτως γνώσης. Θέλει μόνο τη μέγιστη δόνηση που μπορείς να πιάσεις. Αν είσαι μάνα, σκέψου το παιδί σου και κούμπα τον άλλον και δες τον σαν παιδί σου. Αν δεν έχεις παιδί και έχεις έναν έρωτα και είναι ο σύντροφό σου, δες τον άλλον σαν τον σύντροφό σου. Αν πιστεύεις στο Θεό, ακούμπα τον άλλον και νιώσου και την ώρα ότι βλέπεις το Θεό. Πιάσε τη δόνηση τη θεραπευτική εσύ πρώτα. Και αν ο άλλος είναι ικανός και θέλει, να αφήσει την άλλη δόνηση και να έρθει στη δική σου, θα θεραπευτεί. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, η πίστη σας έσωσε. Δεν είπε εγώ σας θεράπευσα, ποτέ. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, λέει η Βίκη, εσωτερική κατάσταση αντιμετώπισης του bullying. Εσωτερική κατάσταση. Τώρα ξαναγυρνάμε, φίλοι μου, σε αυτά τα πράγματα που είπαμε. Πρέπει να δούμε πότε μια ψυχή είναι αδύναμη, οπότε θα έλξει τέτοιες καταστάσεις για να μάθει, και πότε μια ψυχή είναι δυνατή και θα έλξει τέτοιες προκλήσεις για να τις ξεπεράσει. Θα λέγαμε ότι ένα παλικάρι, θα λέγαμε, όπως εμείς και κάτι άλλα παιδιά στη δική μας, θα λέγαμε, τη γενιά που μεγαλώσαμε και έπεφτε πολύ φάπα, θα λέγαμε έτσι, γιατί ήταν η καιρή της φάπας τότε, της αγριάδας, του συναισθήματος, ξέρεις, πάρα πολύ θυμός, πολύ εγκλωβισμός από τη θρησκεία, από την οικογένεια, περιορισμοί. Και έτσι λοιπόν εκτονώναμε πολύ τα συναισθήματά μας λόγω της κοινωνίας και των περιορισμών που νιώθαμε και της κατάκρισης. Εκτονώναμε τα συναισθήματά μας πάρα πολύ. Αν εμένα λοιπόν ξεκινήσανε και μου κάνανε bullying όταν ήμουν μικρός, αυτό το bullying το μετέφρασα για να δυναμώσω.
Γιατί είχα θάρρος, πήγα κόντρα και έβαλα θέληση και το ξεπέρασα. Και έτσι κάναν όλα τα άτομα που είχαν δυνατή ψυχή. Αντιθέτως, τα άλλα άτομα που δεν ήταν δυνατές ψυχές, μείναν με τα τραύματά τους. Η ψυχή τους δεν είχε αρκετή δύναμη να ξεκινήσει, να βάλει θέληση, να αντιμετωπίσει τους φόβους, να ξεκινήσει, να ζητήσει να φύγει από το φόβο, να φύγει από την αποκοπή, να συνδεθεί μέσα με το θεϊκό, να νιώσει, να θυμηθεί ότι είναι ήρωας. Ακόμα και οι αδύνατες ψυχές θα έρθει εκείνη την ώρα, που εκείνη η ώρα θα ξεκινήσει να το νιώσουν κάποτε στη ζωή τους, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Εκείνη την ώρα αυτή η σύνδεση που σου δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσει το φόβο, εκείνη την ώρα έρχεται, θα λέγαμε, και η θεραπεία, η αναγνώριση της δύναμής σου. Ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνο μπράτσα, δεν χρειάζεται να είναι τίποτα άλλο. Χρειάζεται να έχεις αφοβία, χρειάζεται να έχεις θάρρος, χρειάζεται να έχεις αποδοχή, χρειάζεται να εμπιστεύεσαι τη ροή. Όλα αυτά τα πράγματα υποσυνείδητα οι παλιές ψυχές τα νιώθουν. Γι' αυτό και ξεπερνάνε τα προβλήματα. Είτε τους κάνουν bullying, είτε τους βιάσουν, ούτε περάσουν άσχημα, είτε είναι χωρισμένοι γονείς, είτε φάνε ξύλο, είτε οτιδήποτε. Καταλάβατε. Για τις άλλες ψυχές όμως, αυτό το πέρα το πράγμα πρέπει να εννοηθεί σιγά σιγά, να δουλευτεί, να εκπαιδευτεί και στον χρόνο της θα κάνει και εκείνη τη δική της επανάσταση. Γι' αυτό σας λέω, τι κάνουμε πολλές φορές. Αυτή η εσωτερική αντιμετώπιση, σας είπα πάλι ότι έρχεται πάρα από δύο στάδια. Το ένα είναι να του θυμίσεις ποιος είναι. Να του θυμίσεις ποιος είναι στην παλιά ψυχή. Στη νέα ψυχή αυτό μπορείς να κάνεις είναι να του ξεκινήσεις λίγο πιο αργά το μάθημα. Να του εξηγήσεις σιγά σιγά ποιος είναι. Να τον κάνεις να μάθει, να δυναμώσει, να αγιώσει. Είναι όπως όλα τα πράγματα. Δεν σας λέω κάτι περίεργο ή κάτι διαφορετικό. Σας λέω για έναν άνθρωπο που έχει αμνησία και για ένα παιδί που ξεκινάει να μαθαίνει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλοι ξέρετε αυτά που λέω. Απλά δεν τα έχετε συνδυάσει. Όλοι ξέρετε αυτά που λέω και δεν σας μιλάω τόσο απλά. Γιατί συμβαίνει καθημερινά στη ζωή σας. Από το πιο περίεργο που μου έχετε ακούσει να λέω, μέχρι το πιο απλό, συμβαίνει καθημερινά στη ζωή σας, δεξιά και αριστερά. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Απλώς προβάλλεται συνεχόμενα. Πρέπει να μάθουμε να λαμβάνουμε αντικειμενικά την αλήθεια. Πρέπει να αρχίσουμε να παρατηρούμε πραγματικά και όχι να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Όταν προβάλλουμε, δεν μαθαίνουμε. Η ζωή περνάει και δεν τη βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο τις προβολές μας. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω και αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση, παιδιά. Κλείσαμε μία ώρα. Λέει ο Χαράλαμπος πάλι, το υποσυνείδητο μας πόσο ρόλο παίζει στη μετέπειτα εξέλιξή μας. Αν και πώς μπορεί να αλλάξει. Το υποσυνείδητο έχει παραπάνω δύναμη, γιατί εμείς μπορεί να το λέμε υποσυνείδητο, αλλά στην πραγματικότητα είναι υποστηριζόμενο, θα λέγαμε, από το συλλογικό μας. Άρα κάτι που υποστηρίζεται από περισσότερο πράγμα, έτσι από περισσότερο θα λέγαμε πνεύμα, από περισσότερα φράκταλς, από περισσότερη ενέργεια μέσα μας και λειτουργεί, είναι γιατί το έτσι έχει φτιαχτεί για να έχει παραπάνω δύναμη, ώστε να μπορεί να μας βάζει πάνω σε μια κατεύθυνση, να μας ορίζει ορισμένα πράγματα. Όσο εμείς το συνειδητό σιγά σιγά το μεγαλώνουμε, στο τέλος μπορούμε να, με το συνειδητό μας να ενεργοποιούμε το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι το εργοστάσιο που παράγει όλα αυτά που βλέπετε. Το υποσυνείδητο τα παράγει. Όσο εμείς μπορούμε σε αυτό το εργοστάσιο να μπούμε στο τμήμα ελέγχου και να πειράζουμε σιγά σιγά τα επίπεδα ελέγχου, έτσι, τόσο πιο πολύ εμείς με το υποσυνείδητο θα έχουμε την ίδια, θα λέγαμε, θέληση και προγραμματισμό. Το υποσυνείδητό μας φτάνει σε πολλά βάθη όμως, που ο περισσότερος κόσμος δεν τα ξέρει και είναι σαν να μην πηγαίνει στο γραφείο ελέγχου, αλλά να πηγαίνει, θα λέγαμε, στον τομεάρχη κάθε φορά και να φτιάχνει ορισμένα πράγματα. Είναι φυσικό λοιπόν εμείς ότι πρέπει για να μάθουμε το υποσυνείδητο από τόσο τεράστιο και δυνατό που είναι, θα πρέπει να βρούμε το αδύνατο του σημείο και αυτό είναι η μηχανικότητα που έχει, αυτό είναι η επανάληψη που έχει. Αυτό είναι ότι κάνει το ίδιο τέμπο και μοτίβο. Και αυτό το κάνει ευάλωτο. Γιατί ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί όταν το παρατηρήσουμε. Έτσι λοιπόν εμείς με την παρατήρηση, με το συνειδητό, με τον παρατηρητή, με τον τηλέμαχο, τι κάνουμε συνέχεια. Βάζουμε τον Οδυσσέα μέσω του τηλέμαχου να παρατηρεί. Βάζουμε λοιπόν το 3% της καθαρής συνείδησής μας να παρατηρεί. Όχι ένα άλλο εγώ μας. Όχι ένα άλλο ελάττωμά μας.
Προσπαθούμε πρώτα να βρούμε μέσα μας τον Οδυσσέα. Περνάμε πρώτα από την Ιλιάδα. Πεθαίνει και ο Αχιλλέας. Και μόλις νικήσουμε και βρούμε τον Οδυσσέα, ξέρουμε ότι αυτός μπορεί να μας φτάσει, εκεί πρέπει να φτάσει. Και μετά με τον Οδυσσέα περνάμε τα υπόλοιπα. Πρέπει να βρούμε τον παρατηρητή, αυτή την καθαρή συνειδητότητα που έχουμε. Από εκεί πέρα θα λέγαμε που ξεκινάνε σε εισαγωγικά οι τύψεις, οι σωστές. Που μέσα μας ξέρουμε τι είμαστε, που μέσα μας ξέρουμε πειραματικά, το κάνουμε και είναι εντάξει. Που μέσα μας κάνει να αναγνωρίζουμε όταν ακούμε μια διδασκαλία και είναι σωστή. Αυτό συνέχεια που εμβαθύνουμε και μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο μέσα μας, τότε ξέρουμε, γνωρίζουμε, είμαστε, νιώθουμε, αγαπάμε. Μόνο που αυτό είναι τόσο μικρό που δεν το βγάζουμε συνέχεια για να το κάνουμε οδηγό. Μας λείπει λοιπόν αυτός ο οδηγός περισσότερες φορές. Και τι κάνουμε, ο ένας μυστήρας με τον άλλον συνεχόμενα αμαλώνει. Άρα λοιπόν φίλοι μου, το δικό μας το υποσυνείδητο εμπεριέχει τα πάντα. Από το υποσυνείδητο βγαίνουν τα αρνητικά συναισθήματα. Από το συνείδητο βγαίνουν τα θετικά. Από το υποσυνείδητο βγαίνουν αρνητικές σκέψεις. Από το υποσυνείδητο βγαίνουν οι θετικές σκέψεις. Όλοι μας έχουμε ίδιο υποσυνείδητο. Ο καθένας όμως έχει μια συγκεκριμένη διαδρομή μέσα σε αυτό. Και νομίζω ότι είναι το δικό του. Όλοι έχουμε το ίδιο υπερσυνείδητο. Ο καθένας όμως έχει μια δική του διαδρομή. Και νομίζει ότι έχει το δικό του. Το καλό είναι όταν μπαίνουμε στο υπερσυνείδητο, επειδή ενωνόμαστε, γιατί δουλεύει το ενωτικό σε αυτό μας, καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουμε ένα υπερσυνείδητο. Το κακό είναι ότι όταν μπαίνουμε στα δικά μας βάθη του υποσυνείδητου, εκεί νομίζουμε ότι έχουμε μόνο το δικό μας δρόμο, το δικό μας υποσυνείδητο. Άρα λοιπόν φίλοι μου, όσο μεγαλώνει η συνείδησή μας, όσο μαθαίνουμε το tempo, όσο μαθαίνουμε την ορχήστρα, όσο μαθαίνουμε τα φράκτας, όσο μαθαίνουμε το Δία. Πώς μαθαίνουμε το Δία? Με το διαλογισμό. Ο διαλογισμός δεν είναι μια χαλάρωση απλά. Ο διαλογισμός είναι μια χαλάρωση για να βγούμε από τις προβολές που κάνει το εγώ μας και να μπούμε στο Δία τη λογική, στη λογική της νομοτέλειας. Τότε εμφανίζονται μας τα μυστήρια. Τότε καταλαβαίνουμε πώς δουλεύουν οι καταστάσεις μέσα μας. Τότε θεραπευόμαστε. Αυτός είναι ο πραγματικός διαλογισμός. Δεν είναι μόνο οι συνειδητοί οραματισμοί που κάνουμε. Άρα βλέπετε ένας διαλογισμός, ακόμα και αυτή την ώρα διαλογίζεστε. Γιατί μαθαίνετε πώς δουλεύουν οι νομοτέλεια. Γιατί μαθαίνετε πώς δουλεύει ο εαυτός μας, το υποσυνείδητο. Μαθαίνετε πώς δουλεύει το σύμπαν. Αλλά αυτά φαίνονται στην πραγματικότητα. Μπορεί να ανοίξετε τα μάτια και να δείτε πώς δουλεύει το σύμπαν όταν κοιτάτε την οθόνη. Όταν κοιτάτε το τηλεκοντρόλ, όταν κοιτάτε την τεχνολογία, όταν κοιτάτε τα σκυλιά, όταν κοιτάτε τα γατιά, όταν κοιτάτε τα ζώα, τον άνθρωπο. Άρα δουλέψτε επιστημονικά. Σαν επιστήμονες, εξερευνήστε, μάθετε, πειραματιστείτε με τον εαυτό σας, με τον έξω κόσμο, παράλληλα με τον εαυτό σας. Όχι μόνο το μέσα, και τα δύο μαζί. Και έτσι μαθαίνουμε λοιπόν ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι λοιπόν μπορούμε και σιγά σιγά να βαθμιζόμαστε και μπορούμε να πειράξουμε σιγά σιγά τι, το υποσυνείδητο. Άρα θα λέγαμε από πρωταγωνιστές πάνω στη σκηνή, ξεκινάμε και γινόμαστε και σκηνοθέτες. Ξεκινάμε και γινόμαστε και σεναριογράφοι. Και φυσικά η ψυχή μας από πίσω είναι ο παραγωγός. Χωρίς την ψυχική θέληση, φίλοι μου, δεν γίνεται να περάσει κανένας σε άλλο επίπεδο. Γιατί η ψυχή ορίζει αναλόγως στις ιδιότητες που έχει περάσει από τον έμπειρο εαυτό της, τι δύναμη θα σου δώσει κάθε σάρκος κάθε φορά. Και αυτή ορίζει το πεπρωμένο. Φίλοι μου, αν σας άρεσε, κοινοποιήστε το, ειδικά αυτές τις εποχές που ζούμε. Και χρειάζεται πραγματικά η γνώση και το ξεκαθάρισμα να έρθει, γιατί είμαστε σε περίεργες φάσεις μπερδέματος, έτσι. Κοινοποιήστε, συνδημιουργεί όλοι σε αυτή την ωραία συνεργασία που κάνουμε, ασχέτως είπαμε να μιλάμε εγώ, εσείς μπορείτε η έμπνευσή μου, όλα αυτά είναι ένας κύκλος, ας μην κολλήσουμε ποιος κάνει τι, κοινοποιήστε τη γνώση να βγει αλλού και θα τα πούμε εμείς την επόμενη φορά, έτσι. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ για την εστίαση και την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους σας.